Καλησπέρα σε όλους τους στράτους εδώ για ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα επιστρέφουμε πίσω στην επιβίωση και συγκεκριμένα θα είναι λίγο ένα διαφορετικό επεισόδιο καθώς θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας, στο μεγάλο νησί, στη μεγάλη πόλη μάλλον. Να θυμηθώ λίγο πώς λέγανε, Caravan Town ή Caravan Town. Από το town καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια μεγάλη πόλη. Τώρα πόσο μεγάλη δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια πόλη μέσα σε κάτι άλλο, μια πόλη όπως είναι η δικιά μας, Μεσανίδες, θα το δούμε. Δεν το έχω δει από κανένα, θα πάμε να το δούμε σήμερα μαζί. Εσείς πιθανόν να το έχετε δει, άμα είστε νέοι στο κανάλι και δεν θέλετε να χάσετε επόμενα raft επεισόδια, ανεβαίνουν καθημερινά επεισόδια, οπότε πατήστε την εγγραφούλα και κοιτάξτε το κανάλι, κάποιο βίντεο θα υπάρξει να σας αρέσει, για να κάνετε μια εγγραφούλα και πατήστε και το καμπανάκι γιατί είναι σημαντικό να έρχονται ειδοποιήσεις για να καταλαβαίνετε ότι ανέβασα βίντεο, αλλά εγώ κάθε μέρα άμα μπαίνετε στο κανάλι μια μισή ώρα έχει νέο βίντεο. Είμαστε σε αυτό το σημείο, είχα σταματήσει αυτό το νησάκι, εξερεύνησα τον υπέροχο βυθό του που είχε, γέμισα με αρκετά metal lore και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Βλέπετε το σημείο, είμαστε στα 894 μέτρα, αριστερή κατεύθυνση και πλέον έχω μηχανές. Έχω μηχανές, αλλά έχω μηχανές με biofuel και τον καρχαρί εδώ να μας τα καταστρέφει όλα. Αυτό μόλις το έβαλα πριν ρε άνθρωπε, φύγε. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το σημείο, έχει πολύ θάλασσα σήμερα. Είχα βάλει αυτή τη μηχανή στο πρώτο επεισόδιο, πριν από κάποια επεισόδια, δεν προχώρησε καθόλου με planks. Και τώρα έχω βάλει και αυτή τη μηχανή, την έχω και αυτή με planks και πάνε πολύ πιο γρήγορα. Κάποιο παιδί μου είχε γράψει ότι επειδή ήταν μεγάλη σανίδα μου, γι' αυτό το λόγο δεν γύρναγε πολύ, δεν γύρναγαν οι προπέλες. Αλλά τώρα που βλέπετε έχω βάλει και δεύτερη, πάει μια χαρά. Και εμείς θέλουμε να το γυρίσουμε λίγο αριστερά, να αποφύγουμε πρώτα το νησί, αλλά και να πάμε στον προορισμό μας ρε παιδιά. Κι άλλο θα θέλει, πάμε. Άρχοντες είμαστε τώρα. Έκοψε εκεί η θάλασσα. Πάμε να δούμε λίγο άμα κατευθυνόμαστε σωστά. Σωστά κατευθυνόμαστε, μειώνεται όπως βλέπετε 860. Σε πολύ λίγο χρόνο θα είμαστε ήδη εκεί. Εδώ πάνω έχω βάλει και τη δεξαμενή να φτιάχνουμε το biofuel. Εδώ, βλέπετε. Μας λείπει μέλι τώρα, δεν κάτσω να φτιάξω μέλι. Έχω biofuel, με φτάνει να φτάσω μέχρι εκεί. Και έχω ένα μπετονάκι ακόμα εδώ πέρα. Αυτά είναι με τα, αυτά τα πραγματάκια εδώ πέρα τα φτιάχνουμε. Είμαι πατατούλες ομές. Θα βάλω λίγα τέτοια τώρα να γεμίσει. Με αυτά μου φαίνεται είναι πιο λίγα. Πατάτες παίρνει πιο πολλές από ότι ραπανάκια. Τα γεμίζω πάλι ραπανάκια εγώ γιατί είναι τα μόνο χρήσιμα τώρα. Φουλ τέτοιο, φουλ παραγωγή. Δεν σταματάει ποτέ ο μπαχτσές εδώ. Τα ποτίζω κιόλας. Πρέπει να βάλω και ένα ποτιστήρι εδώ να είμαστε σίγουροι ότι ποτίζονται. Να μην το έχω στο νου μου ρε παιδιά, συνέχεια. Κάτσε να μαζέψουμε κανένα τέτοιο γιατί χρειαζόμαστε πλαστικά. Να δούμε τι θα δούμε. Ωρε φίλε, μείναμε εδώ. Μείναμε, ξεμείναμε. Μαζί ξεμένουνε. Ξεμείναμε εδώ λίγο πριν φτάσουμε. Θα φτάσουμε με τα πανιά από ό,τι φαίνεται. No problem. Τι πόλη είναι αυτή ρε φίλε? Ξεραμένη φαίνεται. Ξερό μέρος. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει και περίπτωση να χαθώ κιόλας. Wow. Έχει zipline. Τι είναι αυτά, υπόγειες σωλήνες, τι έχουν φτιάξει εδώ ρε φίλε? Εγκατελελειμμένο φαίνεται όμως το μέρος. Κάτσε να φύγουν λίγο τα νερά να το δούμε λίγο. Πρέπει να την πάρεις αυτή την πόλη με τη σειρά, κομμάτι-κομμάτι να το εξερευνείς. Γιατί άμα δεν το εξερευνήσεις κομμάτι-κομμάτι, την έχασες την μπάλα. Είναι τόσο μεγάλο, είμαι μόνος μου και είναι λίγο δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνετε. Τι ακούστηκε? Έχει κι άλλο πουλί εδώ ρε φίλε. Δεν θα τα αντέξω αυτό το πράγμα τώρα. Άκουσα τον ήχο του, έχει κι άλλο πουλί τεράστιο εδώ πέρα. Πόσα τέτοια θα τα αντέξω ρε φίλε? Θα χάσω κι άλλα πράγματα τώρα. Να το βλέπεις, μου πέταξε την πέτρα ήδη.
Πού είμαι ρε φίλε τώρα. Battery charger. Το έχω βάλει στο βιβλίο πιθανόν και είναι τα πράγματα που θέλουμε να μαζέψουμε. Ναι. Battery charger. Βρήκαμε ένα αντικείμενο. Bandar Kafilah. Άσπρο πουλί αυτό τώρα, ε. Πού πέρασε εδώ μας τρελάνεις ρε φίλε. Άντε παράτα μας τώρα. Κάτσε να πάω να αφήσω τα πράγματα μου. Μην τα χάσω, φτιάξω ένα τόξο και έρχομαι. Εδώ θα έρθω να το προσελκύσω. Πιθανόν είμαστε κοντά εδώ. Ναι, κοντά δεν το λες. Αλλά μπορείς να πεις ότι είμαστε κοντά. Να ετοιμαστώ λίγο, να εφοδιαστώ νερό. Φαγητό. Όπλα. Να φάμε αυτό το πλάσμα που μας κυνηγάει σε όλα τα επεισόδια. Γιατί έτσι. Του έχουμε κάνει κάτι. Αυτό ήταν άσπρο από ό,τι είδα. Μπορεί να ήταν και κόκκινο και να είδα έτσι με το φως. Τι να σας πω κι εγώ, αλλά άσπρο τώρα. Οπότε πάμε γρήγορα. Να το. Αυτό ακολουθάει καλά, ε. Αυτό ακολουθάει και στη σανίδα μας. Τέλεια. Δεν μας έφτανε που μας κυνήγαγε παντού εκεί στο νησί του. Τώρα μας κυνηγάει και στη σανίδα μας. Τέλεια. Μου σπάσε τη μηχανή. Όχι ρε φίλε, μου σπάσε τη μηχανή ο Καρχαρίας, δεν τον πρόλαβα. Δεν περίμενα να ήταν εκεί. Ένα τέτοιο θέλει αυτό εδώ πέρα μόνο και το σπάει τη μηχανή. Τέλεια. Τι άλλο χρειαζόμαστε από όπλα, 15 βέλη, τόξο έχουμε. Φαγητό έχω, νερό θα βάλω τώρα, ψήνεται. Σπίαρ έχω, χουκ έχω. Μέλισσες. Έχουμε και μέλισσες εδώ, οπότε πάμε να γυρίσουμε πίσω. Τώρα νυχτώνει. Οπότε να κοιμηθούμε κιόλας. Και να ξημερώσει με το καλό. Ερχόμαστε εδώ με τα εργαλεία μας. Φοβάμαι μην τα χάσω μόνο από το πουλί. Ή κανένα άλλο εχθρό, δεν ξέρω να μας ευνηδιάσει κανένας άλλος εχθρός. Και τα χάσουμε όλα και την πατήσουμε έτσι. Άδοξα και ωραία. Έφτιαξα και αυτό τον μπολτό που είναι που θεραπεύει τις πληγές. Να μας εντάξει. Να πάρω και κανένα φαγητό που σου γεμίζει και δίψα ταυτόχρονα. Όπως καρύδες. Και φύγαμε. Έχει μια σκάλα εκεί από ό,τι βλέπω. Πρέπει να προσελκύσουμε το νησί. Πρώτα πρέπει να φάμε το πτηνό. Για να μας αφήσει το εξερευνήσουμε όπως πρέπει. Το βλέπω πετάει εκεί από πάνω κάπου. Να το. Κολπάκι εδώ. Πηγαίνεις πιο γρήγορα από το νερό. Τι είναι αυτό εδώ πάνω. Έλα βρε. Χώμα. Ξεχάσαμε πάλι την τέτοια. Δεν πειράζει. Πάμε να το ξερευνήσουμε λίγο έτσι. Πρόχειρα. Να το πω έτσι. Την απόχη ξέχασα. Για τις μέλισσες. Δεν πειράζει όμως. Πάμε έτσι. Μπορεί να μην το πειράξω καθόλου το πτηνό. Να πηγαίνουμε εδώ που χρειάζεται. Planks. Rope και τέτοιο. Ανοίγουν τα ντουλάπια κανονικά. Μπράβο τους. Όχι όλα. Αυτά που πρέπει. Cooked τιλάπια. Φοριαμός. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, έτσι το κρεβάτι δίπλα, εντάξει. Εδώ έχει άλλα σπιτάκια εγκατελειμμένα που έχει πρόσβαση σε άλλο. Ωραία, ανέβηκα εδώ πάνω. Τίποτα. Planks και metal lore. Βρίσκουμε και τέτοια πραγματάκια εδώ, οπότε καλά θα είμαστε. Πλαστικά. Κομπλέ. Ούτε στη θάλασσα δεν βρίσκαμε τόσα πράγματα. Πλαστικά, μέταλλα. Ωρε φίλε, εδώ λαχείο. Ας το καλό σου, κατσικάκι ήταν αυτό.
Άρα έχουμε κατσικάκι. Όχι, λάμα ήταν αυτό. Αν δεν έκανα έτσι όπως το πρόλαβα, νόμιζα ήταν κατσικάκι, αλλά πιστεύω είναι λάμα. Και είναι λάμα, ναι. Και έχει δύο λάμα. Το βλέπετε το πτηνό. Τώρα μας κάσει μία από πάνω. Λάμα είναι και κάτι έχει εκεί. Θα πάμε να τα εξερευνήσουμε όλα με τη σειρά. Δεν αγχωνόμαστε. Το πτηνό μόνο να βρούμε που είναι. Να μην φάμε καμία. Εδώ έχει μέλισσες ρε φίλε και έπρεπε να είχαμε πάρει την απόχη. Τώρα έφτασα εδώ πέρα. Το πτηνό που είναι. Μεγάλο πτηνό. Το πέτυχα μία. Το πέτυχα μία καλή τώρα. Παίρνει πέτρα. Το πέτυχα άλλη μία. Έχει δύο βέλη πάνω. Θα έρθει και άλλη μία τώρα. Θα φάει μία καλή. Έχουμε ένα crate εκεί. Έρχεται πάλι. Τι θες να τη φας από ό,τι φαίνεται. Οπότε, come on. Την έφαγες κι αυτή. Έχεις τρία. Και ανεβαίνουνε. Γιατί εγώ δεν κολώνω. Έχω μάθει στόχο. Θα χάσουμε τη σανίδα μας εδώ πέρα που είμαστε. Αλλά τέλος πάντων. Το καλό που είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν το πέτυχα τώρα. Έφυγε αλλού. Όπα. Αυτό τι είναι, zipline. Και πιθανόν να ανεβαίνεις από εκεί προς τα εδώ. Πόσα βέλη έχουμε, 9. Το σκοτώνουμε που λέει ο λόγος. Άμα κάτσει, άμα λάχει. Πάει. Τόσο εύκολος ήσουνα. Με τον άλλο φιλεράκο σου πάλι από πόσο καιρό για να τον φάω. Αλλά εσύ εντάξει. Κομπλέ είσαι, μπουτάκια μου δώσες, κεφαλάκι καινούριο, white shredded head. Φέρ το εδώ και είμαστε κομπλέ. Ούτε γάτα ούτε ζημιά που λένε. Αυτά σπάνε. Κοίτα πραγματάκια που γεμίσαμε κιόλας. Άρχοντες. Εδώ θα γίνουμε κύριοι. Τι είναι αυτό, requires explosive powder. Explosive powder. Explosive powder έχουμε εμείς. Ένα explosive powder. Άρα βάζουμε explosive powder εδώ. Κάτι θα γίνεται. Το κρατάμε. Το θυμόμαστε. Το κρατάμε. Εδώ έχουμε κι άλλο χώμα. Πω πω κι άλλο χώμα εδώ. Οπότε θα πάω να φέρω την απόχη φτιάρι. Καθώς έχουμε και μέλισσες. Αυτά τα θα αφήσω εδώ. Να θυμηθώ λίγο που ήταν όμως. Ήταν σε αυτό το μέρος εδώ ρε φίλε. Δεξιά τώρα. Εντάξει τώρα που είμαστε. Θα χαθούμε αλλά θα το βρούμε. Θα θυμάμαι τις μέλισσες. Cooked potato, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ μέσα θα έχει κάτι, αλλά πώς να μπω. Έπεσα κιόλας. Έχει σκάλα εδώ, εντάξει. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε εργαλεία, έχουμε εδώ αυτό που σφίγγει. Εδώ. Cooked. Ωραίο, φαγητό και να μην έχουμε μαζί μας θα βρίσκουμε. Οπότε κομπλέ. Εδώ κάτι άλλο δεν βλέπω. Φεύγουμε. Εδώ πάνω κάτι θα έχει σίγουρα, αλλά πώς να ανέβω. Έχει σπασμένη σκάλα. Κάτσε εδώ τα ντουλάπια, κάτι θα έχει. Nothing. Φεύγουμε. Ένα σημείωμα. Caravan Town. Ξεκινάμε από εδώ. Τα αφήνουμε για μετά αυτά να τα διαβάσουμε όπως κάνω συνήθως. Και τώρα μένει μόνο να πάω μέχρι τη σανίδα μου. Κάτσε να ανέβω μία από εδώ πάνω. Έχω πράγματα ακόμα να εξερευνήσω. Έχω χώρο. Οπότε μαζεύουμε πράγματα που χρειάζονται. Nothing εδώ μέσα. Φαγητό βλέπω εδώ. Το πτηνό πιστεύω θα ξαναγυρίσει. Δεν ήταν τόσο εύκολο να φύγει και να μην ξανάρθει. Να μας αφήσει έτσι. Άλμα καλό. Δεν έκανα τίποτα. Εδώ έχει κι άλλα συρταράκια. Πακετάκια, πακετάκια, κοιτάξτε πόσα έχουμε μαζέψει πράγματα. Ομπλε, καθόλου άσχημα.
Για να τα μαζέψεις τα πάντα, πρέπει να πηγαίνεις με προσοχή. Η σανίδα κάπου από εδώ ήταν, ε. Στα αριστερά μας ήταν πάντα η σανίδα, να το θυμόμαστε. Η σανίδα είναι στα αριστερά. Τώρα τι θα κάνει ο Καρχαρίας είναι το θέμα. Μπορεί να την έχει διαλύσει. Αλλά εμείς αριστερά την αφήσαμε. Δεν μπαίνεις εδώ μέσα. Ωραία πόλη. Πολύ μεγάλη και θα έχουμε μέρες εξερεύνησης. Εδώ άμα είχαμε μέρες εξερεύνησης στο νησί Μπαλμπόα, εδώ έχουμε πολύ περισσότερες. Αλλά αυτό θέλουμε, εξερεύνηση. Να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Να τη σανίδα μας. Πολύ μακριά όμως. Και μας έχει σπάσει ο άτιμος στο... τη δεύτερη μηχανή. Να βάζα τώρα και δεύτερη βενζίνα στην άλλη. Και θα πηγαίναμε σφαίρα εδώ πέρα. Θα ερχόμασταν, θα κάναμε τη δουλειά μας. Τώρα θέλει να φτιάξουμε κουπί για να έρθω μέχρι εδώ. Τουλάχιστον είναι εδώ, σε αυτό το άνοιγμα, να είμαι κοντά ρε φίλε. Γιατί εδώ πέρα πάω εδώ, κολυμπάω τζάμπα. Λοιπόν, κατάφερα και το έφερα σε αυτό το σημείο τη σανίδα. Οπότε είμαστε λίγο πιο κοντά στο νησί, όσο να είναι. Πάμε από εδώ, για να συνεχίσουμε από εκείνο το σημείο που είχαμε μείνει. Να πάμε να πάρουμε την απόχη, την έχω, το φτιάριτο έχω. Να πάμε να πάρουμε τα πράγματα που είχαμε βρει σε αυτή τη μεριά του νησιού. Τις μέλισσες, το χώμα. Να βάλουμε το powder σε εκείνο το σημείο που ήθελε. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το powder. Εκεί ήταν το powder στο σημείο που ήταν και το ζώο μαζί όμως. Το λάμα. Δεν ξέρω μήπως το χρησιμοποιεί κάπως έτσι και να μας πιάσει το ζώο. Αλλά δεν πιστεύω. Κάτι άλλο θα κάνει. Θα το δούμε. Ήμασταν σε ένα σημείο. Κάπου εδώ ψηλά ήμασταν. Πάμε από εδώ. Σιγά σιγά να πάρουμε τα πράγματα από χαμηλά προς τα πάνω. Εδώ βλέπουμε έχουμε πραγματάκια. Οπότε καλό είναι. Τα ανοίγουμε ένα-ένα σπιτάκι να το απορρίπτουμε. Που θέλει μεγάλη προσοχή και μεγάλη ακρίβεια να μην χάσουμε κάτι. Γιατί σε κάποιο μπορεί να έχει το χαρτί για το επόμενο σταθμό, το επόμενο νησί μας, για κάτι πολύ χρήσιμο και να το χάσουμε έτσι απλά. Δεν την πιάσαμε πάλι. Τις έπιασα 4 μέλισσες ήτανε. Τις βάλαμε εδώ. Ω, έχω και πιάτο καινούριο. Δεν το έχω ξαναφάει αυτό. Δεν έχουμε φτιάξει το φούρνο για να φτιάχνουμε τέτοια πράγματα. Shark dinner. Καρχαρίας. Κοιτάξτε πόσο σου γεμίζει. Φαγητό. Τι λες ρε φίλε. Πολύ καλό. Σουπίτσα με κόκαλα. Φέρτε και αυτή. Δεν γεμίσαμε κάτι τώρα, έτσι τζάμπα την έφαγα. Δεν πειράζει, να το ξέρουμε για άλλη φορά. Από εδώ που πάω. Τι λες φίλε, σε αφήνει να πηγαίνεις παντού σε αυτό το νησί. Όταν λέμε παντού. Biofuel. Έπεσε έξω το biofuel. Έλα εδώ εσύ να σε φάω. Γιατί το biofuel είναι χρήσιμο. Να φάω και αυτές τις δύο πατατούλες. Τις πέτρες θα πετάξω, δεν χρειάζονται. Εκτός άμα χρειάζονται πουθενά ρε φίλε. Να πετάξω όπως το προηγούμενο νησί, αλλά δεν πιστεύω. Τώρα εδώ πέρα θα πάω να πάρω άμα είναι. Biofuel κι άλλο, έχω γεμίσει 3 biofuel ρε φίλε. Πολύ καλό. Shark dinner, αυτό το θέλω. Φέρω το μπουτάκι εδώ να το φάω. Και θέλω αυτό. Stone arrow, πέτα το τώρα. Δεν μας χρειάζεται. Έχω πολλά πραγματάκια. Έχω μαζέψει αρκετά πραγματάκια. Αυτά απέναντι εκεί, τι είναι αγριόχειροι. Τα βλέπετε. Δεν έχω και κι άλλα. Είναι 2 κιόλας. Σε ποιο κομμάτι είναι?
Κατεβαίνουμε με zipline ή ανεβαίνουμε με zipline, γιατί αλλιώς δεν βλέπω πρόσβαση. Ανεβαίνουμε με κατεβαίνουμε με zipline από εκείνο, από το σημείο, το βλέπετε, από εκεί τσουλήθρα και μετά ξαναφεύγουμε από εδώ. Αλλά τι είναι, δύο αγριόχειροι είναι αυτά? Τα δω τώρα το μάτι μου, κουνήθηκαν λίγο έτσι εκεί. Και έχει πολλά ζώα επίσης. Έχω συναντήσει αρκετά. Έχει μία κότα εδώ. Έχει άλλη μία κότα από εκεί. Σόβελ το χρειαζόμαστε. Biofuel. Πάμε να τοποθετήσουμε τον biofuel πάνω. Και άλλο biofuel εδώ. Ρε. Φίλε, έχουμε biofuel εκεί που δεν είχαμε κανένα. Έχουμε τώρα 8. Άμα κάνεις στην αρχή, μετά μαζεύεις κι άλλα και μετά δεν ξεμένεις ποτέ. Άμα κάνεις στην αρχή. Την καλή αρχή. Να μην τα χαλάς full και να μην φτιάχνεις. Να μαζέψεις μια αρχή. Να έχεις μια βάση και μετά να τη χτίζεις στη βάση σου. Και πάει λέγοντας. Αυτό θα το κρατήσω. Σαν είδα, πάμε από εδώ να ανεβούμε στο ίδιο σημείο που ήμασταν πριν. Που ήταν και τα κοντόπουλα. Και απέναντι ήταν οι αγριόχειροι πιθανόν. Αυτό θα μας πάρει 3 επεισόδια σίγουρα εδώ πέρα. Να το εξερευνήσω όπως πρέπει. Για να μην χάσω τίποτα. Καθώς το παίρνουμε με τη σειρά, ρε φίλε. Εδώ έχω εξερευνήσει κάτω το μέρος, το θυμάμαι. Οπότε τώρα απλά ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Μπορεί να έχω αφήσει και κανένα, θα τα κοιτάξω και μετά εγώ μόνος μου. Εννοείται, δεν θα φύγω έτσι. Αλλά αφήνουμε. Εδώ δεν πέρασα, ορίστε. Βλέπετε. Νέο note. Έχει κανένα χάρτη, τίποτα, ωραία. Τα note αυτά θα τα διαβάζουμε μετά. Καινούρια συνταγή. Ωραία. Τίποτα εδώ. Επίσης απέναντι εκεί δεν έχουμε περάσει. Σωλήνα είναι αυτή, ε. Όπα. Α, εδώ θα κάνουμε κάτι. Με εκείνη εκεί. Πιθανόν. Από εδώ δεν έχουμε έρθει. Ήρθαμε τώρα, θα έχουμε δουλίτσα εδώ. Τι ήρθα τώρα? Φιστιού, ψαρόσουπα. Εδώ κάτι θα χρειαστεί να κάνουμε με αυτή τη σωλήνα. Α, μήπως δεν χρειαστεί να κάνουμε τίποτα και απλά χρειαστεί λίγο πιο εδώ. Να περάσει εκεί μέσα. Το πετάει πού? Το πέταγε κάπου κάτω εκεί. Α, θέλουμε να το γυρίσουμε και αυτό κάτω. Και μετά αυτό. Πού πάει? Πάει εκεί. Μετά αυτό πάει εδώ. Και γεμίζει το πηγάδι και κάτι είπα. Το πηγάδι κάτι είπα εγώ, το είπα. Το είπα εγώ στο πηγάδι κάτι γίνεται. Πάμε να δούμε, κάναμε καλή αρχή. Να δούμε τώρα. Έχει γρίφους το παιχνίδι και αυτό είναι το καλό. Προχωράει. Τώρα είναι το θέμα να δω άμα προχωράει στο επόμενο στάδιο, εδώ κάπου. Προχωράει και φτάνει μέχρι εδώ. Τώρα έσταξε νερό από εδώ. Οπότε. Μία, δύο να το τρομπάρω δύο-τρεις φορές. Τρομπάρουμε συνέχεια. Για να συνεχίσει το νερό να πέφτει. Δεν το ξέρα. Θα κάνει υπερχείληση τώρα. Έφτασε εσύ εδώ. Ου! Πήραμε zipline part, ε! Για να χρειαστεί. Να το. Αυτό μένει συνέχεια πάνω μας. Θα το δοκιμάσουμε. Αυτό χρειάζεται, παιδιά, για να κάνουμε τσουλήθρα και καλά στα zipline. Στα σκηνιά.
να κάνουμε ορειβασίες. Είναι αλμυρές οι ψαρόσουπες όμως και διψάμε. Εδώ έχει κρέας. Meat. Λέτε να είναι χοιρή, αγριόχοιρη, όχι αγριόχοιρη, ήμερη γουρούνια. Εκείνα απέναντι εκεί, εκτροφείου. Φανταστείτε λίγο να είναι εκτροφείου και είναι εκεί. Όπα, τώρα το είδα. Πάμε σε αυτό το μέρος. Το οποίο είναι σφραγισμένη πόρτα. Για να είναι σφραγισμένη... Α, εντάξει. Dutch hook, please take care of it. Πού είναι? Α, αυτό. Να το προσέχουμε. You never even gave us your name, but you helped us greatly. May we see you up ahead. Τρία zip line parts. Άρα τα zip line parts δεν μπορούν... Δεν τα χρησιμεύουμε για να πάμε κάτω. Sailing Aswan, the raft towns of Indonesia. Τι... Οπα, 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 οπα. Μη. Μέλισσες. Εδώ χρειαζόμαστε, σε αυτό το σημείο, τρία zipline parts, για να φτιάξουμε μάλλον το zipline. Πρέπει να μαζέψουμε zipline parts. Πιθανόν να είναι όπως ήταν και το προηγούμενο zipline part. Έτσι με... Εδώ περπατάω έτσι, λέτε. Θέλετε να το ρισκάρω, έτσι περπατάς. Αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω σήμερα. Από εκεί κοιτάξτε πόσα zipline. Πρέπει να φτιάξουμε ένα zipline. Από εδώ έχει σκάλα, κατεβήκαμε κάτω τώρα. Ή όχι. Ναι και περνάω απέναντι. Τώρα δεν έχω φως, ρε φίλε. Δεν έχω φως. Και φοβάμαι. Γιατί κάπου εδώ ήταν τα γουρούνια. Τι ήταν αυτά, δεν ξέρω τα πράγματα. Οπότε δεν θέλω να τα βάλω σήμερα μαζί τους. Θέλω να γυρίσω πίσω. Να είμαι ασφαλές. Στη σανίδα μου. Ας το καλό σου κοτοπουλάκι. 9 biofuel μέχρι στιγμής. Προχωράμε καλά. Εδώ θέλει μέλι και τέτοιο, εντάξει. Το φτιάξουμε αργότερα. Κάτι να ξεφορτωθούμε τώρα. Έχουμε εδώ σκράτσεις. Έχουμε γεμίσει ένα κουτί σκράτσεις. Εδώ είναι το μπαούλ. Εδώ είναι το δωμάτιο με τα κυβότια. Σιγά σιγά θα τα κάνω όλα μεγάλα. Θα βάλουμε και από εδώ. Θα το γεμίσουμε όλο. Και πάνω, όχι τείχο, μέχρι εδώ. Άλλη μια σειρά. Παίρνει. Βλέπετε εδώ πέρα, παίρνει κι άλλο πάνω. Μπορεί να κάνω τέτοια γιατί έχει πολύ χώρο μέσα. Θα δούμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ θα το σταματήσω κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάναμε αρκετή εξερεύνηση εδώ στο Caravan Town. Βρήκαμε αρκετά πραγματάκια. Βρήκαμε καινούργια πράγματα. Μας έδωσε καινούργιες συνταγές που δεν είχαμε φάει. Καινούργια πράγματα εξερευνήσαμε. Βρήκαμε καινούργιο στέικι με μέλισσες. Έχει αρκετά ζώα που αν τα μαζέψω αυτά θα κάνω μια τρελή φάρμα εδώ στη σχέδια μου. Αλλά δεν ξέρω προς το παρόν άμα το κάνω. Αλλά μπορεί να τα μαζέψω, γιατί όχι. Στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε να εξερευνήσουμε τα υπόλοιπα σημεία στο νησί. Γιατί είναι πάρα πολλά. Και πρέπει να τα προσελκύσουμε όλα τα σπιτάκια. Γιατί μέσα έχει notes. Κάποιο άλλο μπορεί να έχει τα zip line, όπως είδατε με το puzzle που είχε εκείνο με τις σωλήνες για να πλημμυρίσει το πηγάδι και βγήκε πάνω. Κάτι τέτοια μηχανισμούς έχει. Ωραίοι μηχανισμοί, να σε βάζεις να σκεφτείς. Οπότε το συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο. Αυτά από μένα. Κάντε μια εγγραφούλα μας σε καινούργη. Το καμπανάκι για να σε έχει ειδοποιήσει. Αν μας άρεσε, αφήστε ένα like.